Καλησπέρα Νίκο και θα επικεντρωθούμε στη σημερινή αθλητική ενότητα στο σπουδαίο φιλικό παιχνίδι που δίνει την προσεχή Παρασκευή στο Παγκρίτιο στάδιο Όφη με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Πριν υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας περιμένουμε την Παρασκευή στο γήπεδο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Την Παρασκευή όλοι στο γήπεδο για να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας. Την Παρασκευή όλοι στο Παγκρίτιο ώστε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Come and support the team on Friday in the friendly. All the proceedings will go to the people who suffered from the earthquake. So please come and support us and support them. Σας περιμένουμε όλοι στην Παρασκευή στο γήπεδο για να στηρίξουμε την προσπάθεια που κάνει η ομάδα μας και να μαζέψουμε όσα περισσότερα λεφτά μπορούμε για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που πέρασαν αυτό το σεισμό. I hope to see you all on Friday at the game so we can all enjoy a nice evening of football and we can help everyone in the island that's suffered from the earthquake. Την Παρασκευή όλοι στο Παγκρίτιο. Όλοι μαζί στο Παγκρίτιο. Σας περιμένουμε στο Παγκρίτιο. Hope to see you there. Μάλιστα, σπουδαία πρωτοβουλία. Mm-hmm. Παρασκευή λοιπόν 6:30 όλοι στο Παγκρίτιο για τους συνανθρώπους μας. Πάμε να υποδεχθούμε τον ποδοσφαιριστή του Όφη, τον Κώστα τον Παλογιάννη, με τον οποίο καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Κύριε Παλογιάννη, θα ξεκινήσουμε από αυτό, από το φιλικό παιχνίδι της Παρασκευής, μία ακόμη σπουδαία πρωτοβουλία κοινωνικής δράσης από την ΠΑΕ Όφη. 6:30 το απόγευμα στο Παγκρίτιο στάδιο, μία συστράτευση δυνάμεων θα λέγαμε σε ό,τι αφορά την παρουσία των φιλάθλων προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα που αφορούν στους σεισμόπληκτους του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως στάβατε. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία της ομάδας μας θέλουμε να κοινωνικοποιήσουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, να περάσουμε ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό απόγευμα, αλλά πάνω απ' όλα το κύριο μέλημά μας είναι να μαζευτούν έσοδα για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Και να πούμε βέβαια ότι μέγας χορηγός θα είναι ο ΠΑΠ σε αυτή την προσπάθεια. Γενική είσοδος για τον κόσμο είναι στα 10 ευρώ. Δεν ισχύουν οι κάρτες διαρκείας, όπως και η κάρτα φιλάθλου. Ο κόσμος μπορεί να πάει βέβαια να αγοράσει και ακριβότερο εισιτήριο. Στην ίδια θέση θα βρεθεί. Μια σημαντική προσφορά και θα ήθελα έτσι να μου πείτε γενικότερα για την έντονη κοινωνική δράση που έχει Όφη. Γιατί εκτός από αυτό το φιλικό είχε προηγηθεί η παρουσία αντιπροσωπείας της ΠΑΕ στο Αρκαλοχώρι πριν από ένα χρονικό διάστημα που μοιράσατε φρούτα. Είστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και συμβάλλετε σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δρόμενα της πόλης μας για να περάσετε μηνύματα αφού απευθύνεστε σε ένα πολύ μεγάλο κοινό. Ναι, είναι αυτή η πρωτοβουλία του φιλικού. Είναι μια πολύ όμορφη συνεργασία της ομάδας μας του ΟΠΑΠ. Η Όφη νομίζω, πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από μια ποδοσφαιρική ομάδα μόνο. Νομίζω το έχει δείξει αρκετές φορές. Όπου μπορεί να συμβάλλει και να βοηθήσει ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Όπως είπατε και εσείς και στο Αρκαλοχώρι πριν λίγο καιρό και τώρα με αυτό το φιλικό. Αλλά νομίζω και άλλες φορές το έχει δείξει αυτό. Ότι είναι κάτι παραπάνω από μια ποδοσφαιρική ομάδα που θέλει το κοινωνικό καλό. Και κάθε φορά προσπαθεί να το δείχνει αυτό και να κάνει τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι όλοι σας, από τη διοίκηση μέχρι το ποδοσφαιρικό τμήμα. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι και καλώντας βέβαια τον κόσμο να βρεθεί την Παρασκευή στις 6:30 στο Παγκρίτιο, να πάμε λίγο και στο αγωνιστικό μέρος. Έτσι, έχοντας φτάσει πλέον στα μισά του πρώτου γύρου, θα θέλαμε να μας κάνετε έναν απολογισμό της παρουσίας της ομάδας, η οποία βρίσκεται μόνη στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Έτσι, με 12 βαθμούς, φαντάζομαι ότι υπάρχει αρκετή ικανοποίηση. Εντάξει, νιώθουμε καλά σαν ομάδα. Από εκεί πέρα πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε και περισσότερα. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Από τους προπονητές, από τους παίκτες, όλο το επιτελείο νιώθει καλά. Και μέσα από τη δουλειά προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Πιστεύω θα δείξουμε ακόμα καλύτερο πρόσωπο στα επόμενα παιχνίδια. Και
νομίζω ότι μέσα από τη δουλειά που κάνουν θα φανεί αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι αν η ομάδα είχε εκμεταλλευτεί και αυτό που λέμε τον παράγοντα έδρα, θα μπορούσε να βρίσκεται ακόμη υψηλότερα, αν σκεφτούμε ότι υπήρξαν και οι δύο λευκές ισοπαλίες με τον Αστέρα και τη Λαμία, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα, εντάξει. Το να παίζουμε στην έδρα μας είναι ένα βαντάζια μας, πολύ σημαντικό. Και με αυτόν τον κόσμο, βέβαια, να πούμε έτσι, τον οποίο στερηθήκατε πέρσι. Ναι, ναι. Ο οποίος για μας είναι σαν το 10ο παίκτη. Κινητήριος δύναμη. Ορίστε. Κινητήριος δύναμη, θα λέγαμε. Ναι, για την ναι. Ομάδα. Και όπως είπα, είναι ένα βαντάζ. Αλλά νομίζω ότι γενικά η ομάδα έχει δείξει ένα αρκετά καλό πρόσωπο. Εντάξει, κάποια παιχνίδια ίσως να μην πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πιστεύω όμως ότι, όπως είπα και πριν, μέσα από τη δουλειά που κάνουμε, θα φανεί αυτά στα επόμενα παιχνίδια και θα βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Έρχεται κατά έναν τρόπο και ισοσταθμίζεται ίσως με το γεγονός ότι η ομάδα έτσι παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική και πήρε και αποτελέσματα σε δύσκολες έδρες, θα λέγαμε έτσι, με την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και τα Γιάννενα, με το διπλό στον Πανετολικό. Τα πηγαίνει αρκετά καλά εκτός έδρας, Όφη, κάτι που έλειπε, θα λέγαμε, από την ομάδα σε ό,τι αφορά την περσινή χρονιά. Ναι, νομίζω, όπως είπα και πριν, ότι αυτό που είπα, ότι είμαστε ένα δυνατό σύνολο. Σίγουρα στην έδρα μας έχουμε το βαντάζ του 12ου παίχτη, αλλά και σε εκτός έδρας παιχνίδια δείχνουμε ότι είμαστε πολύ καλοί. Και χωρίς να έχουμε και τον κόσμο δίπλα μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα, να μπορεί να παίρνει βαθμούς εκτός έδρας. Και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε και πολλά ακόμα περισσότερους βαθμούς εκτός έδρας. Mm-hmm. Ωστόσο, με το πρόσωπο που δείξαμε. Υπάρχει σίγουρα δρόμος, όπως είπατε, ακόμα, οπότε υπάρχει και το περιθώριο να έρθουν και αυτοί οι βαθμοί. Έχει εκφραστεί ότι η ομάδα θέλει να έχει θέση στην εξάδα στο φετινό πρωτάθλημα. Ποιο θεωρείτε ότι μπορεί να είναι το κλειδί προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος στη συνέχεια? Εντάξει, το να βρίσκεσαι ψηλά στη βαθμολογία είναι κάτι ωραίο. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να βελτιωνόμαστε κάθε παιχνίδι. Νομίζω το κλειδί μέσα από αυτό είναι, πιστεύω ότι έχουμε ποιότητα σαν ομάδα, όπως είπα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το να έχουμε τη σκέψη και τη συγκέντρωσή μας στο πλάνο του προπονητή, νομίζω αυτό θα είναι το κλειδί που θα μας εκτοξεύσει σαν ομάδα. Η συγκέντρωση και η πειθαρχία στο πλάνο. Πολύ ωραία. Και βέβαια πάντα υπάρχει και ο στόχος του κυπέλου διαχρονικά για τον Όφη, έτσι. Συμμετοχή πλέον στις 16 ομάδες, αναμένετε την κλήρωση. Σίγουρα θέλετε να προχωρήσετε και στο θεσμό αυτό. Ναι, ναι, εννοείται. Θέλουμε και στους δύο θεσμούς να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Θέλουμε να πάμε την ομάδα εκεί που της αξίζει. Και νομίζω ότι βήμα-βήμα θα τα καταφέρουμε και θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Θα αποκτήσουμε περισσότερο ρυθμό παιχνίδι με παιχνίδι και θα δείξουμε αυτό το πρόσωπο που πρέπει να δείχνουμε. Κύριε Μπαλογιάννη, μετά από έναν αριθμό συνεχόμενης παρουσίας σας σε παιχνίδια, έχετε πλέον καθιερωθεί ως αριστερό μπακ, παρότι είστε κεντρικός μέσος. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Νίκος Νόπλια σας πιστεύει στη συγκεκριμένη θέση, θεωρεί ότι μπορείτε να αποδώσετε σε υψηλά στάνταρς, αναφέρουν οι συνάδελφοι που κάνουν το σχετικό ρεπορτάζ και παρακολουθούν από κοντά την ομάδα. Και φαίνεται αυτό μέσα από την απόδοσή σας και από τα τελευταία παιχνίδια. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Όπως είπατε και ο προπονητής με πιστεύει σε αυτή τη θέση και εγώ θα προσπαθώ μέσα από τη δουλειά μου να το δικαιώσω γι' αυτό. Είναι μια θέση που είχα παίξει και πιο παλιά λίγες φορές, βέβαια όχι τόσο στο κέντρο, αλλά είναι μια θέση που μου αρέσει πολύ και πιστεύω ότι μπορώ να τα απεξέλθω στις προσδοκίες του προπονητή μου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή συνέχεια και βέβαια να έρθουν τα αποτελέσματα που επιθυμείτε και σε ομαδικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Και εσείς.